Πιστεύω του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το γνώμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν μήν και καθάρισον ημάς ο πάς κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχά σημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγινέσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καλησπέρα. Τελευταία ομιλία σήμερα για την περίοδο 23-24. Νομίζω καλά τα πήγαμε. Μπορούσαμε και καλύτερα βέβαια. Αλλά το τέλειο ποτέ δεν πρόκειται να το φτάσουμε. Καθόμουν και έβλεπα λίγο τις ομιλίες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Φτάσαμε αισίως γύρω στις 118 ομιλίες, 119. Και είδα ότι σκεφτόμουν τέλος πάντων τι θα συζητήσουμε από τον Οκτώβρη, γιατί όπως σας είπα και την περασμένη Κυριακή, πιέστηκα πάρα πολύ αυτή τη χρονιά, επομένως δεν θέλω να ξαναπιεστώ και ό,τι κάνω θα το κάνω μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε να είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι, να είμαστε ακόμα καλύτεροι και έχω και μία σκέψη, ελπίζω να προλάβω, αλλιώς θα γίνει είτε στο τέλος του χρόνου είτε στα μέσα της χρονιάς γενικότερα. Θα ήθελα να τα έχω έτοιμα, να τις έχω έτοιμες όλες τις ομιλίες, έτσι ώστε να έχω και τις σημειώσεις και να σας έχω όλες τις σημειώσεις των ομιλιών έτοιμες και βιβλιοδετημένες, έτσι ώστε να μην έχουμε πάρα αυτή, ποια σου λείπει, ποια δεν σου λείπει κτλ. Να είναι όλες έτοιμες με τη σειρά τους και να τις έχετε στο σπίτι σας, να τις μελετάτε παράλληλα με τις ομιλίες που θα κάνουμε και θα τις ανεβάζουμε στο YouTube. Βλέποντας λοιπόν τις ομιλίες, είδα ότι έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με θέματα θεραπευτικά, με θέματα νηπτικά και μου έλειπε κάτι, το οποίο αποφάσισα να δώσω ιδιαίτερη βάση την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σας αρέσει, πόσο θα το θέλετε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχει κλειδώσει πλέον αυτό μέσα στο μυαλό μου και ήδη έχω ξεκινήσει δηλαδή να τα γράφω, να τις γράφω τις ομιλίες. Θα ήθελα να ασχοληθούμε πάρα πολύ, θα είναι ο βασικός πυρήνας της θεματολογίας, θα υπάρξουν και κάποια άλλα, αλλά ο βασικός θεματικός πυρήνας θα είναι το πρόσωπο του Χριστού. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο με το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι όπως φαίνεται μέσα το πρόσωπο του Χριστού και της Παναγίας, έτσι όπως φαίνεται μέσα από τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δηλαδή θα ήθελα κάθε φορά που πλησιάζει μία δεσποτική εορτή ή θεομητορική εορτή να καθόμαστε να την αναλύουμε και να ανακαλύπτουμε και να βλέπουμε το βαθύτερο νόημά τους, ποιο είναι το νόημα της εορτής για μας και να ανακαλύπτουμε και το πρόσωπο του Χριστού μέσα από αυτή την εορτή. Γιατί δυστυχώς τελικά μιλάμε, αλλά διαπιστώνω ότι ο Χριστός παραμένει ένας τεράστιος άγνωστος. Ότι τελικά δεν τον έχουμε γνωρίσει. Ότι τελικά δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτός ο Θεάνθρωπος. Και τελικά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Του για μας. Γιατί θεωρώ ότι άμα είχαμε καταλάβει το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Του για εμάς, αυτή τη στιγμή θα είχαμε αγιάσει. Θα είχαμε γίνει Άγιοι. Γιατί είμαι βέβαιος ότι κανένας δεν υπάρχει πιθανότητα, μάλλον λίγο φιλότιμο να έχουμε, να έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μας αγαπάει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, τόσο δηλαδή που δεν μπορεί να φτάσει στο ανθρώπινο μυαλό, και εμείς να μην κάνουμε τελικά τίποτα για εκείνον. Το οποίο βέβαια το για εκείνον έρχεται
σε εμάς. Επομένως, σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, έρχονται τα Χριστούγεννα. Έχουμε συνειδητοποιήσει τελικά τι είναι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα δεν είναι το φάι. Ακόμα και αυτό που λέμε, ότι λέμε πολλές φορές ο εκκλησιασμός, το να πάμε, ας πούμε, οι πιο ζηλωτές, οι πιο συνειδητοί χριστιανοί λένε ότι η Χριστούγεννα είναι το να πας στην εκκλησία το πρωί, να σηκωθείς το πρωί και να πας στην εκκλησία. Συμφωνούμε. Το θέμα είναι, όταν φεύγουμε από την εκκλησία, βγαίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τι έχω πάρει τελικά εγώ? Γεννήθηκε ο Χριστός, ακούμε τα τροπάρια, ακούμε και κάποιο κήρυγμα το οποίο μπορεί να γίνει, κοινωνάμε, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Πολύ φοβάμαι τελικά το αποτέλεσμα είναι, μηδενός εξαιρουμένου, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω, ότι ωραία, τελειώσαμε, έγινε το καθήκον, φαΐ. Νηστέψαμε κιόλας, τα κάναμε όλα, είμαστε τέλειοι, πήγαμε και στην εκκλησία μας, τα κάναμε τα καθήκοντά μας και τώρα ξεκινάει η διασκέδαση. Και τώρα ξεκινάμε. Πολύ φοβάμαι τελικά ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του τι, πόσο μεγάλο πράγμα ήταν αυτό που έκανε ο Χριστός. Το να έρθει και να γίνει άνθρωπος προκειμένου να μας σώσει. Προκειμένου να μας θεραπεύσει με λίγα λόγια. Προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε σαν αυτό και να μπορέσουμε να ζούμε αιωνίως μαζί με τον Χριστό. Και αυτό δεν το έχουμε αποκομίσει. Και γιατί δεν το έχουμε αποκομίσει? Γιατί επί της ουσίας δεν ξέρω τι είναι τα Χριστούγεννα. Δεν έχω διεισδύσει μέσα στο βάθος τελικά των Χριστουγέννων. Δεν έχω διεισδύσει ακόμα και σε μια πολύ μεσαγωγικά απλή γιορτή, όπως είναι της 1ης Ιανουαρίου, που πολύ φοβάμαι ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να μην την ξέρει καν. Ότι είναι η περιτομή του Χριστού. Και θα πούμε, εντάξει τώρα, τι και τι έγινε. Εντάξει, περιτομή του Χριστού και δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος της ταπεινώσεως. Το βάθος της ταπεινώσεως του Χριστού, του ίδιου του Θεού, το να έρχεται και να υποβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία. Το μέγεθος της υπαπαντής. Και αρχίζουμε μετά, μιλάμε για τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Την οποία θα την κάνουμε γιατί έγινε λίγο πριν το πάθος του Κυρίου, επομένως θα μπορούσαμε να την κάνουμε μέσα στην κανονική του περίοδο, άσχετο ότι δεν γιορτάζεται γιατί υπάρχει η Σαρακοστή, αλλά για αυτή τη μεταμόρφωση, για την οποία έχει χυθεί απίστευτο μελάνι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για αυτό το φως του Χριστού κατά τη μεταμόρφωση. Και τι είναι κτιστό, είναι άκτιστο? Και εκεί που θα λέγαμε, τώρα θεολογίες, τώρα μωρέ, ψηλά νοήματα, τώρα εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, με αυτά θα ασχοληθούμε. Μα φυσικά, γιατί αυτά είναι η σωτηρία μας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τελικά αυτό το φως, αν ήταν κτιστό ή άκτιστο. Γιατί αν ήταν κτιστό, δεν υπάρχει σωτηρία για εμάς. Και δεν έχουμε διεισδύσει, δεν έχουμε μπει σε αυτά τελικά να καταλάβουμε. Και δεν έχουμε διεισδύσει γιατί τελικά δεν ξέρω κατά πόσο μας ενδιαφέρει ο Χριστός. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει ο Χριστός ή η βασιλεία του τελικά. Εδώ είναι η λεπτή διαφορά. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι για τον περισσότερο κόσμο, για τους περισσότερους χριστιανούς, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι ο Χριστός, αλλά η βασιλεία του Χριστού. Είναι δηλαδή αυτό που έχω να κερδίσω από τον Χριστό. Και όχι ο ίδιος ο Χριστός. Λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό, αλλά τελικά τι ξέρουμε για τον Χριστό? Και πόσο αγωνίζομαι να μάθω για τον Χριστό? Ακόμα και ο πλούσιος νέος, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή, λέει. Αυτό είναι το ερώτημά μας συνέχεια. Δεν λέμε ποτέ τι να κάνω για να σε γνωρίσω, Θεέ μου. Δεν λέμε τι να κάνω για να σε αγαπήσω, Χριστέ μου, επειδή είμαι αδύναμος, επειδή είμαι αμαρτωλός. Αλλά τι να κάνω τελικά για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Τι να κάνω τελικά για να ζω αιωνίως ευτυχισμένος? Δεν είναι το ζητούμενό μας τελικά το πρόσωπο του Χριστού και το πώς τελικά θα κάνω σχέση με τον ίδιο τον Χριστό. Και όπως έλεγε στα παιδιά πριν, γιατί είναι και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το σημερινό, πόση σημασία δώσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το πρωί, όπου λέει αυτό το φοβερό, αυτό το πραγματικά φοβερό, τι είναι η αιώνια ζωή, τι είναι? Και απαντάει ο ίδιος ο Χριστός ότι αιώνια ζωή είναι
ή να γινόσκωσίσαι των μόνων αληθινών θεών. Δηλαδή, η αιώνια ζωή την οποία ψάχνουμε, τι είναι? Το να γνωρίσω το Θεό. Αυτό είναι η αιώνια ζωή. Το συνειδητοποιούμε. Να γνωρίσω τον Θεό. Και πώς θα τον γνωρίσω? Εγώ άμα ρωτήσω αυτή τη στιγμή, να πάω δηλαδή να πάω σε μια εκκλησία το πρωί της Κυριακής, την ώρα που βγαίνει ο κόσμος, και να ρωτήσω. Γιατί ποιοι μιλήσανε για το πρόσωπο του Χριστού? Οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Τι έγινε στην κάθε Οικουμενική Σύνοδο? Τι ερωτήματα απαντήθηκαν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού? Ξέρει κανένας να μου πει? Πολύ φοβάμαι ότι οι περισσότεροι δεν θα ξέρουν να μου απαντήσουν. Άμα ρωτήσω από την Αγία Γραφή διάφορα περιστατικά γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, ξέρει κανένας να μου απαντήσει? Όχι. Δεν έχουμε καταλάβει ότι το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι να διαβάσω την Αγία Γραφή έτσι, απλά για να τη διαβάσω γιατί είμαι σωστός χριστιανός. Αλλά διαβάζω την Αγία Γραφή για να γνωρίσω τον Χριστό. Και όσο γνωρίζεις κάποιον, τόσο πιο πολύ τον μαθαίνεις και τόσο πιο πολύ τον αγαπάς. Επομένως, πολύ φοβάμαι ότι οι μελέτες μας, ο αγώνας μας, είναι απλά για να κερδίσω μια βασιλεία και όχι τόσο για να γνωρίσω και να αγαπήσω τον Χριστό. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει οι έρμοι, όλοι μας, μηδενός ξέρουμε, ότι τελικά το ζητούμενό μου είναι να αγαπήσω το Θεό, γιατί αυτό είναι ο παράδεισος. Το να αγαπήσω το Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ο παράδεισος. Γιατί, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ πέρα, γιατί όταν θα πεθάνω, το μόνο που θα έχω είναι ο Θεός. Δεν θα έχω κάτι άλλο. Αν τελικά η χαρά μου βρίσκεται σε κάτι άλλο, η καρδιά μου βρίσκεται σε κάτι άλλο, με τα θάνατο δεν θα το έχω, δεν θα υπάρχει για μένα, γιατί το μόνο που θα υπάρχει θα είναι ο Θεός. Αλλά αν εγώ δεν τον θέλω τον Θεό, τι θα κάνω? Πού θα βασίσω τη ζωή μου? Δεν θα υπάρχει αυτό στο οποίο βάσισα τη ζωή μου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, και σας το λέω τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, προκειμένου να γνωρίσουμε τον Θεό. Και σκέφτηκα τελικά ότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς που υπάρχουν μέσα στις εορτές τις δεσποτικές, έτσι ώστε, πιστέψτε με, μπορεί να σας φαίνεται τώρα έτσι όπως το ακούτε να σας φαίνεται λίγο βαρετό, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου βαρετό. Το να δούμε τελικά πώς, γιατί μέσα σε αυτές τις εορτές συντελείται το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τι είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας? Είναι αυτό που ήρθε να κάνει ο Χριστός. Ποιο? Το να σώσει τον άνθρωπο. Επομένως, ό,τι εορτάζει η Εκκλησία και ό,τι έκανε ο Χριστός και το εορτάζει η Εκκλησία, τι είναι? Είναι τα μέσα της σωτηρίας μας. Έρχονται να μας φανερώσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός οικονομεί τη σωτηρία μας. Αλλά αν δεν διεισδύσω σε αυτές τις εορτές, αν δεν διεισδύσω γενικότερα στο πρόσωπο του Χριστού να το ανακαλύψω και να το αγαπήσω, γιατί όσο πιο πολύ το ανακαλύπτω και όσο πιο πολύ βλέπω τελικά τι έκανε, τόσο πιο πολύ βλέπω την αγάπη του. Και όσο πιο πολύ βλέπω την αγάπη του, τόσο πιο πολύ θα τον αγαπήσω. Και όσο πιο πολύ θα τον αγαπήσω, τόσο πιο πολύ κερδίζω τον παράδεισο. Γιατί αυτό είναι τελικά ο παράδεισος και αυτή είναι η αιώνια ζωή. Είναι το να αγαπήσω, το να γνωρίσω τον ίδιο τον Χριστό. Όπως επίσης και πιο άλλο, και την Παναγία. Η Παναγία είναι το πρότυπό μας. Ούτε αυτό το έχουμε καταλάβει. Αν θέλαμε, έχουμε από τη μία τον Χριστό, αλλά πολλοί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Χριστός ήταν και Θεός. Μπορούμε να βρούμε μια τέτοια δικαιολογία. Άσχετο βέβαια ότι ο Χριστός λέει ο ίδιος: εγώ ήρθα για να σας δώσω υπόδειγμα. Ήρθα για να σας δώσω να καταλάβετε με ποιο τρόπο πρέπει να ζείτε. Με ποιο τρόπο πρέπει να ζείτε προκειμένου να μου μοιάσετε και να ενωθούμε, αυτός είναι ο τρόπος. Πού θα τον ανακαλύψετε? Μέσα στην Αγία Γραφή. Πώς αλλιώς? Από τον Απόστολο Παύλο, από τις επιστολές που μας εξηγεί. Πώς αλλιώς? Μέσα από τους βίους των Αγίων. Εμείς θα διαβάζουμε σαν ιστοριούλες και τελειώνει η ιστορία. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ο Χριστός και μας δίνει ως υπόδειγμα της αδικίας που υπέστη και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και λέει ο Χριστός: Θεέ μου, συγχώρεσέ τους, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Εμάς, αν μας πει κάποιος μια κουβέντα, αρχίζουμε. Αρχίζουμε και λέμε αυτό και με αδίκησε και αν είναι δυνατόν και εγώ που δεν του έχω κάνει τίποτα και από το Θεό να το βρει και τελικά.
έχει κανένα νόημα ό,τι έχω κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή? Και βγαίνω εσταυρωμένος τη Μεγάλη Πέμπτη, χύνω και κάποια δάκρυα έτσι, γιατί πιέζω τον εαυτό μου να συγκινηθεί και για να φανεί πόσο χριστιανός είμαι. Λοιπόν, αλλά τελικά δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτα. Δεν έχω νιώσει απολύτως τίποτα μέσα μου. Όταν εγώ θα κατηγορήσω τον άλλο που με αδίκησε. Ο ίδιος ο Χριστός έχει πει ότι μακάρι είσαστε άμα σας αδικήσουν. Ή με εδίωξαν και εμάς διώξουσι. Αφού λέει εμένα με εδίωξαν και εσάς θα σας διώξουνε. Και αντί λοιπόν να χαίρομαι την ώρα που με συκοφαντούνε, την ώρα που με αδικούνε, γιατί θα πω ότι κοίτα να δεις. Όπω τώρα παθαίνω ότι έπαθε ο Χριστός. Τώρα παθαίνω ότι πάθαν οι Άγιοι. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Εμείς αρχίζουμε τελικά και χάνουμε τη φοβερή ευκαιρία εκείνη τη στιγμή να μοιάσουμε στο Χριστό. Γιατί πότε μοιάζω στο Χριστό? Όχι όταν με συκοφαντήσουν ή με αδικήσουν, αλλά από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσω την αδικία και τη συκοφαντία. Από το πώς θα σηκώσω λοιπόν αυτό το σταυρό. Από το αν θα τον σηκώσω το σταυρό μάλλον. Και αντί λοιπόν να δεχθώ αυτή την αδικία εν Χριστώ και να πω δοξασμένο να είναι το όνομά του και να αρχίσω να ευλογώ και να προσεύχομαι για αυτούς που με αδικούν και με συκοφαντούν και να λέω Θεέ μου συγχώρεσέ τους γιατί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, εμείς αρχίζουμε και τους βρίζουμε, αρχίζουμε και λέμε τον πόνο μας στον ένα και στον άλλον, αρχίζουμε και τους κατηγορούμε στον ένα και στον άλλο και χάνουμε μια φοβερή ευκαιρία να μοιάσουμε στο Θεό. Και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι τελικά, ό,τι και αν έχω κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, όσες εκκλησίες και να έχω πάει, όσες αγρυπνίες και να έχω κάνει, όσα κομποσκήνια και να έχω κάνει, όσα εξομολογήσεις και να έχω κάνει, όλα πάνε στράφη. Σημαίνει ότι τελικά μέσα μου δεν έγινε καμία αλλαγή. Σημαίνει ότι τελικά δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Σημαίνει ότι τελικά είμαι τόσα χρόνια στην εκκλησία και τίποτα. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Όπως επίσης θα πρέπει να προσέξουμε λίγο το πρόσωπο της Παναγίας. Αρχίζουμε τώρα για ένα σωρό δικαιώματα, δικαιωματισμοί, το ένα, το άλλο και βλέπουμε τελικά. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ να είναι ένα πλάσμα, μια γυναίκα, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην πλήρη σιωπή. Μέσα στην πλήρη σιωπή. Ο ανώτερος όλων των ανθρώπων. Ανώτερη και από τους αγγέλους. Να ζει εν πλήρη σιωπή. Να μην διεκδικεί απολύτως τίποτα. Γιατί να μην διεκδικήσει η Παναγία την ιεροσύνη? Να διεκδικήσει η ιεροσύνη. Υπάρχει κάποιος καλύτερος από την Παναγία για να γίνει ιερέας? Όχι. Το διεκδίκησε? Όχι βέβαια. Γιατί είχε ένα θέλημα πλήρως υποταγμένο και ταυτισμένο με το θέλημα του Θεού. Και εμείς αρχίζουμε. Ποια είναι τα δικαιώματά μας και πιο έτσι και πιο αλλιώς και να φωνάζουμε και το. Και τελικά τι καταφέρνουμε και τι καταλαβαίνουμε? Τίποτα. Έβλεπα το απίστευτο εχθές με τον Gay Pride, γιατί όταν τα λέγαμε εμείς ήμασταν κακοί. Και να ακούμε ξαφνικά, γιατί έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Ένας νόμος δεν φτάνει. Κερδίσανε αυτό που θέλανε και τώρα έρχονται πάλι για να σου πούνε ότι ένας νόμος δεν αρκεί. Θέλουμε κι άλλα. Άνοιξε η όρεξη τώρα. Ανοίγει η όρεξη τώρα. Και θα το διεκδικήσουνε. Ό,τι θέλουνε. Δεν μπόρεσα να δω παρακάτω τι ακριβώς θέλουν και δεν με ενδιαφέρει κιόλας για να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά έρχονται λοιπόν και μας λένε ότι ένας νόμος δεν αρκεί και θέλουμε κι άλλα. Κι άλλα δικαιώματα. Τίποτα, πλήρη ισοτιμία. Ό,τι είναι ο άντρας με τη γυναίκα το θέλουν κι αυτοί. Στο τέλος θα τα βάλουμε το Θεό που δεν μπορούν να γεννάνε κιόλας. Γιατί ο Θεός είναι ρατσιστής. Γιατί θα γυρίσουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι ο Θεός είναι ρατσιστής, γιατί να γεννάει μόνο η γυναίκα, να γεννάει και ο άντρας. Και ότι ο Θεός είναι σεξιστής. Αυτό θα πούμε στο τέλος. Δηλαδή, θα φτάσουμε σε έναν παραλογισμό που θα καθόμαστε και θα λέμε, μήπως δεν είμαστε καλά τελικά. Θα βλέπουμε τελικά τι γίνεται στην κοινωνία και θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για τον εαυτό μας. Αν είμαστε καλά. Μήπως τελικά εμείς είμαστε παράλογοι. Μήπως τελικά εμείς δεν είμαστε καλά. Και αυτό που λοιπόν, είπε ότι συγγνώμη σε διακόπτω, η
ήταν συμφοιτητές μου, γιατί τώρα τέλειωσε την κοινωνική εργασία, δηλαδή κοινωνική υπουργός, και μόλις είδα στην τηλεόραση τους συμφοιτητές μου να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Συμφοιτητή μου μεγάλωσε η οικία, στρατιωτικό, και λέω, είναι δυνατόν. Μετά αναρωτιόμαστε, πόσο αντίχριστος τελικά θα μας κερδίσει. Νομίζουμε εμείς, τα είπαμε και την περασμένη Κυριακή, ότι θα έρθει με το ζόρι να μας βάλει το τσιπάκι. Σοβαρά, αφού μόνοι μας πάμε. Μόνοι μας τον ακολουθούμε. Δεν χρειάζεται να ασκήσει καμιά βία. Είναι ονόματι της αγάπης, μεσαγωγικά, να αγαπάμε όλο τον κόσμο και όλες αυτές τις μπουρδες. Λοιπόν, μας κερδίζει. Ποια τσιπάκια και ποια εμβόλια και ποιες μάσκες και ποιο το ένα και ποιο. Μα σοβαρά. Απλά μας ρίχνει σε αυτά για να μην βλέπουμε τι γίνεται παραδίπλα. Λοιπόν, επομένως βλέπουμε και αναρωτιόμαστε τελικά πόσο κόσμο θα ακολουθήσει τον Αντίχριστο. Μα τον ακολουθεί τον Αντίχριστο. Τον ακολουθεί και δεν έχουμε καταλάβει μία. Εγώ σας το τονίζω και σας το λέω και του χρόνου, ειλικρινά, έχω κανονίσει. Θα κάνουμε, γιατί έχω εδώ πέρα τα θέματα όλα. Και θα κάνουμε κάτι το οποίο πραγματικά θέλω να το κάνουμε, γιατί το είχα κατά νου. Θα μιλήσουμε λίγο για τα εσχατολογικά θέματα από έναν πολύ μεγάλο Άγιο, ο οποίος έζησε τον 20ο αιώνα, δεν είναι ο Άγιος Παϊσίος, όπου θα μιλήσουμε για τη μεταθάνατο ζωή, θα μιλήσουμε για τη μερική κρίση, θα μιλήσουμε για τη Δευτέρα Παρουσία και θα μιλήσουμε και για τον Αντίχριστο. Αλλά μην νομίζετε θα ακούσουμε αυτά που περιμένουμε, γιατί υπάρχει θεολογία της Εκκλησίας μας, και έχει μιλήσει ένας πολύ μεγάλος Άγιος στη δογματική του, και να είναι καλά το βατοπέδι που εξέδωσε αυτή τη δογματική, του Αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς, ο οποίος είναι ένας μεγαλειώδης Άγιος, ο οποίος είναι απίστευτος Σέρβος. Ένας πολύ μεγάλος Άγιος, ο οποίος όμως είχε, ποια είναι η διαφορά του, ότι είναι μεγάλος Άγιος, είχε φτάσει στη θέωση, αλλά ήταν και πολύ μεγάλος ακαδημαϊκός. Δηλαδή είχε απίστευτες γνώσεις, ήταν πανεπιστημιακός καθηγητής, με αποτέλεσμα να έχει απίστευτες γνώσεις και ήξερε όλο αυτό το πράγμα τώρα, από τη μία οι γνώσεις και από την άλλη η πνευματική γνώση και η αγιότητα, η καθαρότητα της καρδιάς του, ήξερε αυτό το πράγμα να το ενώσει και να βγάλει αυτά τα απίστευτα πράγματα που έβγαλε και τα οποία θα έχουμε τη χαρά, δεν ξέρω κατά πόσο θα φανώ αντάξιος, στο να μπορέσουμε να τα πούμε. Αλλά να μιλήσουμε και για τον Αντίχριστο, να δείτε τι λέει τελικά ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και το πώς θα έρθει και το τι θα κάνει, το οποίο το βρήκα πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα ακούσουμε επιτέλους τι λέει ένας Άγιος, ο οποίος έζησε πριν αρχίσουν οι ιστορίες με τα barcode και τα τσιπάκια και το ένα και το άλλο, για να δούμε ποια είναι η πραγματική θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από αυτά τα θέματα. Και θα τα ενώσουμε, είναι στο ίδιο μήκος κύματος, και με κάποιου άλλου, όπου θα μιλήσουμε δηλαδή και για το χάραγμα του θηρίου και για τη σφραγίδα του αρνίου. Τα έχουμε πει εδώ πέρα, τα έχουμε πει με ποια έννοια, το ότι βλέπουμε μια μονομέρεια πολλές φορές από κάποιους. Μιλάμε για το 666, το περιβόητο τέλος πάντων και το χάραγμα του θηρίου, αλλά δεν μιλάει κανένας για τη σφραγίδα του Χριστού. Και άμα πάμε τώρα και συζητήσουμε με κάποιον άνθρωπο ζηλωτή, τρελαμένο με αυτά τα θέματα κτλ., τι να κάνουμε την κάρτα του πολίτη, τα είπαμε και την περασμένη Κυριακή, να μην τα λέμε πάλι. Λοιπόν, και θα του πω και τον ρωτήσουμε τώρα. Εντάξει, ρε φιλαράκι, κανένα πρόβλημα. Το καταλαβαίνω αυτό που λες με τη σφραγίδα του θηρίου και το χάραγμα του θηρίου και το 666 και το τσιπάκι, να το δεχτώ κτλ. Τι έχεις να μου πεις για τη σφραγίδα του αρνίου? Το έχω κάνει, γι' αυτό σας το λέω. Άλλα λα τα χείλη των ασεβών. Κουβέντα. Δεν ήξερε καν ότι υπάρχει αυτό. Δεν ήξερε ότι υπάρχει και μάλιστα είναι 2 με 3 στίχους κάτω από αυτό που σας λέω. Απλά είναι στο επόμενο κεφάλαιο. Δυστυχώς. Μετά δεν μπορεί και να δούμε μια συμβασία. Αλλά αλλάζουμε κεφάλαιο. Λοιπόν, είναι στο 14ο κεφάλαιο. Λοιπόν, επομένως υπάρχει η σφραγίδα του αρνίου και τότε ρωτάς πολύ απλά και λες, άντε το ένα είναι το τσιπάκι που σου θα μας βάλει αυτός ο κακός ο άνθρωπος και να μας έχει δικούς του. Η σφραγίδα του αρνίου τι είναι? Γιατί δεν μπορώ το ένα να το θεωρώ ότι είναι κάτι υλικό και το άλλο ότι είναι κάτι πνευματικό. Ή το ένα θα είναι υλικό, θα είναι και το άλλο υλικό. Επομένως η σφραγίδα του αρνίου τι θα είναι? Επομένως, για να μην πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες, καλό είναι να διαβάζουμε τους πατέρες. Και να διαβάζουμε και την Αποκάλυψη σε σχέση με όλη την Αγία Γραφή. Η Αποκάλυψη δεν είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο.
Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο μας ήρθε μετά. Το ότι μπήκε στον κανόνα της Αγίας Γραφής πολύ αργότερα, γιατί οι πατέρες ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι βάζανε μέσα στον κανόνα της Αγίας Γραφής, δεν το κάνει να είναι δευτερεύον. Αλλά, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο το οποίο συμπληρώνει όλον τον κανόνα της Αγίας Γραφής. Επομένως, τι κάνω? Ξεκινάω από τη Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζω την Πεντάτευχο, διαβάζω μετά για τους κριτές, διαβάζω για τους βασιλείς, διαβάζω μετά για τα ποιητικά των Ιώβ και τους ψαλμούς, διαβάζω τους προφήτες, διαβάζω λοιπόν όλα αυτά, πηγαίνω μετά στην Καινή Διαθήκη, διαβάζω τα Ευαγγέλια, διαβάζω τις Πράξεις των Αποστόλων, διαβάζω τις επιστολές και φτάνω στην Αποκάλυψη. Επομένως, η Αποκάλυψη θα ερμηνευτεί με βάση αυτά που έχω διαβάσει. Δεν είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο, κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο τι έχει να κάνει η Αποκάλυψη? Έχει να κάνει με τη σωτηρία μου. Και προσέξτε, και μας μιλάει και πάλι για το πρόσωπο του Χριστού. Και πώς καταλήγει και πώς τελειώνει η Αποκάλυψη? Με την προσδοκία του να έρθει ο Χριστός γρήγορα. Ναι, έρχου. Εμείς φοβόμαστε, μην γίνει, τι θα γίνει, μην έρθει η Αποκάλυψη. Και τελειώνει η Αγία Γραφή με αυτή την προσδοκία, ότι θέλουμε να γίνουν αυτά τα γεγονότα. Θέλουμε να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Γιατί δεν θέλουμε? Γιατί όσο και να καμωνόμαστε τους χριστιανούς, δεν είμαστε χριστιανοί. Γι' αυτό δεν θέλουμε να γίνουν τα γεγονότα. Αυτό δεν εννοούμε να καταλάβουμε. Ότι αν ήμασταν χριστιανοί πραγματικοί, οι οποίοι ζούσαμε μία ζωή καθάρσεως, φωτισμού και θέωσης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, και θα μιλήσουμε και για αυτά του χρόνου, με ποια έννοια όμως, θα καθίσουμε να πούμε κάποια πράγματα του χρόνου πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με ιστορία, στο πώς η Ρωμιοσύνη από την εποχή της Νέας Ρώμης, από την εποχή δηλαδή που φτιάχτηκε η Κωνσταντινούπολη, χτίστηκε η Κωνσταντινούπολη και έχουμε την αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, όχι του Βυζαντίου, της Νέας Ρώμης. Βυζάντιο είναι μεταγενέστερος όρος. Αν πηγαίναμε δηλαδή να ρωτήσουμε έναν κάτοικο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και του λέγαμε «Είσαι Βυζαντινός», θα σε κοίταζε με ανοιχτό το στόμα. Θα σου λέει «Τι μου λες τώρα, τι είναι αυτό?» Αυτό που ήταν η Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης. Η Ρωμανία. Και οι κάτοικοι ήταν οι Ρωμιοί. Το 70. Λοιπόν. Πότε? Το 70-75. 323 χτίστηκε. Η Κωνσταντινούπολη. Ναι. Ήτανε, μιλάμε τώρα για το όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη. Αφού και έδειξε τον πόλεμο ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ναι, μετέφερε την πρωτεύουσα. Φτιάχνουμε λοιπόν, φτιάχνεται η οποία εμείς το βλέπουμε έτσι τώρα ότι είναι κάτι καινούριο, αλλά επί της ουσίας για τους κατοίκους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν μια συνέχεια από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Απλά μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα. Αλλά αυτό είχε άλλες συνέπειες, θα τα πούμε. Δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι η Ρωμιοσύνη, τέλος πάντων, όπου έχει γίνει πλέον Ορθόδοξη, Χριστιανή Ορθόδοξη, την επιβουλεύονταν διάφοροι εχθροί. Και θα κοιτάξουμε τώρα να δούμε, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε ποιοι ήταν εκείνοι οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην διάσωση αυτής της Ρωμιοσύνης, αυτού του πολιτισμού. Ενώ 1000 χρόνια αυτοκρατορία. Άλλη αυτοκρατορία δεν έχει υπάρξει τόσους αιώνες. Την επιβουλεύονταν διάφοροι εχθροί και παρόλα αυτά διασώθηκε. Τι ήταν αυτό που τη διέσωσε? Αυτό θα καθίσουμε να μάθουμε, ενώ να ανιχνεύσουμε, να ψάξουμε του χρόνου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για το σήμερα, όχι απλά έτσι για να δούμε ιστορικά κάποια γεγονότα. Ποιο ήταν αυτό? Ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Η ειδοποιώς διαφορά τελικά της Ορθοδοξίας από οτιδήποτε άλλο. Όπως επίσης θα δούμε ότι πολλές φορές κατελήφθη
η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, από πολλούς εχθρούς και διάφορα κομμάτια της καταλήφθηκαν από εχθρούς, ως προς το τέλος καταλήφθηκε όλοι, τέλος πάντων από τους Τούρκους, από ό,τι ξέρουμε. Αλλά παρόλα αυτά η Ρωμιοσύνη εξακολουθούσε να μην υποδουλώνεται. Με ποια έννοια? Ότι ο βασικός της πυρήνας, ο βασικός πυρήνας του πολιτισμού της έμενε ακέραιος. Ποιος ήταν αυτός? Ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν να το ξεχάσουμε σήμερα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό το οποίο σήμερα ονομάζουμε Ορθοδοξία, το έχουμε στην αντίληψή μας ως Ορθοδοξία, οι περισσότεροι, είναι ένας καθαρά προτεσταντικός τρόπος ζωής. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό το οποίο βιώνουμε ως Ορθόδοξοι κατά βάση είναι προτεσταντισμός. Και ο τρόπος με τον οποίο περάσαμε την πανδημία ήταν προτεσταντικός. Λυπάμαι που το λέω, ξέρω ότι στενοχωρώ πολύ κόσμο, αλλά εγώ δεν θα σταματήσω να τα λέω μέχρι να μου πούνε πήγαινε στο σπίτι σου. Είναι η αλήθεια. Θα σας κλείσω στο σπίτι. Να με κλείσουν. Να με κλείσουν. Εγώ έτσι κι αλλιώς, εγώ για να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κανένα πρόβλημα, όπως έχω πει. Όχι στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου να με κλείσετε. Αρκεί να έχω τη βιβλιοθήκη μου και τον υπολογιστή μου. Αν έχω αυτά τα δύο, δεν με ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Τη βιβλιοθήκη μου και τον υπολογιστή μου να έχω. Ας με κλειδώσουν στο δωμάτιό μου, ειλικρινά σας μιλάω, περάσω τέλεια. Και τις εικόνες μου. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο περνάμε, ζούμε, είναι καθαρά προτεσταντικός. Δεν είναι ορθόδοξος. Η ορθοδοξία είναι ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Και αυτόν πρέπει κάποια στιγμή να τον γνωρίσουμε και να τον καταλάβουμε. Αυτό το οποίο λοιπόν κράτησε τη Ρωμιοσύνη απέναντι, και θα δούμε, απέναντι στη Φραγκοκρατία μετά την άλωση της πόλης το 1204 από τους Φράγκους, την Τουρκοκρατία και την Βαβαροκρατία, η Βαβαρή, ξέρετε, μετά τον Καποδίστρια ο Όθωνας, ο Βαβαρός, έκλεισε 500 μοναστήρια. Έκλεισε τα μοναστήρια για να πάρει την περιουσία τους, επειδή είχαμε πολλά δάνεια και καλά λόγω της Επανάστασης, και έπρεπε να τα ξεχρεώσουμε. Βέβαια, μετά είπαν ότι τα λεφτά τα οποία μαζεύτηκαν ήταν πάρα πολύ λίγα και δεν φτάνανε για τίποτα. Εντάξει, μπούρδες. Ποιο ήταν το ζητούμενο? Το ζητούμενο ήταν να κλείσουν τα μοναστήρια. Γιατί? Γιατί στα μοναστήρια διασώζεται ο πυρήνας του ελληνικού πολιτισμού. Ποιος? Ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε επίσης για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Ο οποίος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Είναι μια πολύ τεράστια προσωπικότητα στην οποία δεν έχουμε δώσει την βάση που έπρεπε να δώσουμε και γι' αυτό θα μιλήσουμε του χρόνου. Να δω τι θα πρωτομιλήσουμε, αλλά θα είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, θα μαζευόμαστε δύο φορές την εβδομάδα, Βαϊντε. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, το τι πρόσφερε στον ησυχαστικό τρόπο ζωής, γιατί αυτό το μήνυμα, εμείς έχουμε πει, έχουμε μείνει, οι προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, οι ιερείς θα γίνουν οι ασεβέστεροι όλων, άρα δικαιούμαι να κάνω ό,τι γουστάρω. Εκεί καταλήγει, εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενό μου. Λοιπόν, και αρχίζουμε τελικά τις προφητείες. Ο Άγιος Κοσμάς Αιτωλός ήταν ένας απίστευτος ησυχαστής, ήταν ένας απίστευτος νηπτικός πατέρας, και αυτό το πράγμα με πολύ απλά λόγια προσπαθούσε να το περάσει στον κόσμο και ήταν αυτό το οποίο διέσωσε τον ελληνισμό, τη Ρωμιοσύνη να το πούμε έτσι, τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Και γι' αυτό ποιοι άλλοι ήταν τότε? Ήταν οι Κολυβάδες, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με τη Φιλοκαλία. Ήτανε άλλη μια προσπάθεια διάσωσης της Ρωμιοσύνης, του ησυχαστικού τρόπου ζωής εκείνης της εποχής. Γιατί πηγαίνονταν από τη Δύση οι Προτεστάντες, οι Ιεραπόστολοι, και καλά, για να μας διδάξουν το Χριστό, για να μην πέσουμε στον μουσουλμανισμό, και τελικά μας περνάγανε τον Προτεσταντισμό, και ο οποίος Προτεσταντισμός μας έμεινε αμανάτη. Γιατί έχει πολλές ευκολίες και γιατί επί της ουσίας ο Προτεσταντισμός σου χαϊδεύει το θέλημα, σου χαϊδεύει αυτό που θέλεις. Λοιπόν, εγώ έπαθα σοκ όταν συνειδητοποίησα, για μένα ήταν δεδομένο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν ανέκαθεν το ζητούμενό μας, δηλαδή τι λένε οι πατέρες.
Και συνειδητοποίησα τελικά ότι οι πατέρες είχαν χαθεί. Τη δεκαετία του 60 ανακαλύφθηκαν ξανά οι πατέρες. Και να είναι καλά ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Άλλη μεγάλη μορφή που δεν τον ξέρει ο κόσμος. Και έτσι τα μοναστήρια, σκεφτείτε, ότι ήταν στο Άγιο Όρος, ήταν άδεια. Δεν υπήρχε. Δηλαδή αυτό που θέλανε να πετύχουν, είχαν αρχίσει και το πετυχαίνανε. Αλλά στο τέλος μιλάει ο Θεός. Σκεφτείτε ότι το περιβόητο βατοπέδι, το οποίο πολεμήθηκε και όχι τυχαία. Σας το λέω γιατί το βατοπέδι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το οποίο πολεμήθηκε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε, γιατί? Γιατί το 89, τη δεκαετία του 80, στο βατοπέδι, το βατοπέδι ήταν ένα ετοιμόρροπο κτίριο, έτοιμο να πέσει, με 3-4 μοναχούς μέσα. Και ξαφνικά έρχεται, τα διευθετεί έτσι ο Θεός, το αναλαμβάνει ο γέροντας Εφραίμ και το κάνει το βατοπέδι μέσα σε λίγα χρόνια αυτό που είναι σήμερα. Με 120 μοναχούς. Επομένως, δεν θα πολεμηθεί αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά και θα πολεμηθεί. Φυσικά και θα πολεμηθεί. Όπως και τα άλλα μοναστήρια ήταν. Και ξαφνικά βλέπουμε μια αναζωπήρωση του μοναχισμού, εκεί δηλαδή που το Άγιο Όρος είχε ελάχιστους μοναχούς μέχρι τη δεκαετία του 60, ξαφνικά αναζωπηρώνεται όλο αυτό το πράγμα. Επιστρέφουμε πάλι στους πατέρες της Εκκλησίας και αρχίζουν να γεμίζουν τα μοναστήρια από μοναχούς. Δεν είναι απλό πράγμα το μοναστήρι. Γιατί, σας το ξαναλέω, μέσα σε αυτή την εκκοσμικευμένη Ευρώπη, και έτσι όπως γίναμε και εμείς πλέον εκκοσμικευμένοι, υπάρχουν τα μοναστήρια τα οποία τι κάνουν, διασώζουν τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Μα θα μου πείτε, ναι, αλλά βλέπουμε διάφορα. Φυσικά, εντάξει, όλα έχουν, αλλά διασώζεται όμως ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Δεν έχουμε φτάσει σαν τη Δύση, στο χάλι αυτό της Δύσεως. Εξακολουθεί και υπάρχει ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Εξακολουθούν και υπάρχουν, δηλαδή θέλω να σας πω, δεν έχει χαθεί. Υφίσταται, υπάρχει. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δίπλα μας, στο διπλανό το σπίτι, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με αυτό τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Επομένως, τι θέλω να πω, υπάρχει. Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά εξακολουθεί και υπάρχει. Εξακολουθεί και υφίσταται. Επομένως, βλέπουμε ότι ο Θεός, εκεί που όλα φαίνονται να χάνονται, κάτι γίνεται ξαφνικά και πάλι αρχίζει μια ακμή, μέσα στην παράκμη. Ας πούμε τον καιρό της Βαβαροκρατίας, δηλαδή τον καιρό που ήρθε ο Όθωνας και μετά, γίνανε διάφορες προσπάθειες να αλλοιωθεί η πολιτιστική ταυτότητα αυτού του έθνους. Γιατί γίναμε έθνος. Άλλος μεγάλος καημός, ας μην το συζητήσουμε γιατί ανοιγόμαστε πάρα πολύ, αλλά ποιες ήταν αυτές, δόθηκαν τρεις κατευθύνσεις. Δηλαδή προσπάθησαν να αλλοιώσουν αυτόν τον πολιτισμό, τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Τον οποίο δυστυχώς κατά κάποιο τρόπο το έχουν πετύχει με την έννοια του ότι αν πάμε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή με τον κόσμο, δεν το ξέρουν αυτό. Δηλαδή, άμα του πω τι είναι ο ησυχασμός, άμα του πω τι είναι η λήψη, θα με κοιτάει και δεν θα ξέρει τι είναι. Αλλά παρόλα αυτά, εξακολουθεί και υφίσταται, εξακολουθεί και υπάρχει. Έστω και χωρίς να το καταλαβαίνει ο άλλος. Ακόμα και όταν έχει το κομποσχήνι και κάνει το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε. Έστω ασυναίσθητα υπάρχει ένας τύπου ησυχασμός, ησυχαστικός τρόπος ζωής. Έστω και αυτό το απλό που μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άλλος τι κάνει, αλλά είναι κάτι. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι τρεις κατευθύνσεις οι οποίες δόθηκαν τον καιρό της Βαβαροκρατίας. Η πρώτη ήταν να. Και θα τα δείτε ότι υφίστανται σήμερα. Θα δείτε ότι άμα συζητήσετε με πολύ κόσμο, θα δείτε ότι υπάρχουν αυτές οι κατευθύνσεις. Η μία είναι ότι να προσανατολιστούμε, να ξαναγυρίσουμε στην αρχαία Ελλάδα. Στον φοβερό πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Και ότι, αλλά προσέξτε, θα μου πείτε είναι κακό. Όχι. Ήτανε επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα, αλλά με τι, παρακάμπτοντας το Βυζάντιο. Παρακάμπτοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως μη ελληνική. Ότι δεν είναι κάτι ελληνικό, δεν είναι κάτι που μας αφορά, δεν είναι κάτι ξένο από τον ελληνισμό. Εμείς είμαστε ταυτισμένοι με τους αρχαίους Έλληνες. Η Βυζαντινή είναι κάτι ξένο. Ήταν κάτι το οποίο μας φορτώθηκε. Ότι κατά κάποιο τρόπο έρχονται και το λένε και πολλοί ότι ήμασταν υπόδουλοι στους Βυζαντινούς. Βέβαια, άμα ρωτήσουμε, ποιοι ήταν αυτοί οι Βυζαντινοί, ρε παιδιά. Α, κάποιοι. Και ο Ελληνισμός ήταν υπόδουλος στους Βυζαντινούς. Και το βλέπουμε και σήμερα, πιστέψτε με, ότι βλέπουμε πολύ κόσμο ο οποίος πραγματικά θα σου μιλήσει για την αρχαία Ελλάδα με τα καλύτερα λόγια, το Βυζάντιο δεν θέλει καν να το συζητάει. Γιατί θεωρεί ότι το Βυζάντιο είναι κάτι το οποίο τι ήταν, μέσα στα παλάτια, ο ένας σκότωνε τον άλλο για να πάρει
πώς το λένε, να γίνει αυτοκράτορας για να κερδίσει κάτι, και ότι οι χριστιανοί μεταξύ τους συνεχώς μαλώνανε και ότι ήταν μια θεοκρατία, που δεν ήταν θεοκρατία. Λοιπόν, ήταν θεοκεντρικό, όχι ήταν θεοκεντρική η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όχι θεοκρατική. Λοιπόν, το άλλο ήταν να προσανατολιστούμε προς την Ευρώπη, να μοιάσουμε στην Ευρώπη, στο να γίνουμε Ευρωπαίοι. Και καταλήξαμε να γίνουμε Γρεκύλοι, δηλαδή να καθόμαστε να γλύφουμε τους Ευρωπαίους. Ό,τι ερχόταν από την Ευρώπη ήταν τέλειο. Ό,τι ερχόταν από την Ευρώπη ήταν φωτισμένο. Ό,τι ερχόταν από την Ευρώπη ήταν φοβερό και τρομερό. Και εμείς ήμασταν οι απολύτιστοι, οι οποίοι έπρεπε να ακολουθούμε την Ευρώπη κατά πόδας. Και ακόμα και σήμερα, που βλέπουμε το αδιέξοδο μέσα στο οποίο έχει φτάσει η Ευρώπη, βλέποντας το χάλι της Ευρώπης, γιατί είναι χάλι αυτό το οποίο, στο οποίο έχει καταντήσει η Ευρώπη σήμερα. Και ξέρετε πόσο μετρημένος είμαι στα λόγια μου. Δεν είμαι κανένας από τους τρελαμένους να χρησιμοποιώ υπερβολικές εκφράσεις, αλλά δυστυχώς η Ευρώπη έχει φτάσει σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, ο καημός μας είναι να γίνουμε Ευρώπη. Να μείνουμε, έτσι, να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά και να γίνουμε Ευρώπη. Μεγαλωθήκαμε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Μα φυσικά, αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Δηλαδή, να γίνουμε σαν τους Ευρωπαίους. Και το βλέπουμε, άμα έχετε δει μια ταινία ελληνική, ο Κυριώργης εκπαιδεύεται, που πάει στην υψηλή κοινωνία ο Κυριώργης, ο οποίος θυμιάτιζε όταν ήταν στο καφενείο του, στην ταβερνούλα του. Πάει στο... Η ταινία αυτή ήταν του 1976-77. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι κάποια στιγμή πάει να φέρει στο σπίτι των πλουσίων, τέλος πάντων, που το γιος του θα παντρευόταν την πλούσια, να βάλει εικονοστάση. Και του λένε, και πάνε και του λένε, βγάλ το αυτό, γιατί θα γίνουμε ρεζίλοι. Θα έρθει κόσμο και θα δούμε τις εικόνες και ότι αυτά είναι ρεζιλίκια πράγματα. Και λέει, άντε λέει, να πετάξουμε τους Αγίους, λέει, να πετάξουμε τις εικόνες, να πετάξουμε τους Αγίους, να πετάξουμε τα καντήλια, λέει, να μείνει ο διάβολος μέσα. Λοιπόν, εκεί πέρα βλέπουμε λοιπόν ότι βλέπουμε κάποια πράγματα, δηλαδή πραγματικά άμα παρατηρήσετε στις παλιές ελληνικές ταινίες θα δείτε τι καινούριο ερχόταν. Βλέπουμε ας πούμε στο Φανούρι και το Σόι του ότι έρχεται ο αδερφός του Φωτόπουλου, έρχεται από την Αμερική μαζί με τη γυναίκα του, η οποία θέλει να φτιάξει τα σπιτάκια for the dogs, για τα σκυλιά, να φτιάξουν τα σπιτάκια. Και ότι θέλουν και το... τώρα μιλάμε για δεκαετία 50, προσέξτε. Λοιπόν, ότι θέλουν λέει και το ζεστό του στο, πώς το λένε, το δωματιάκι, θέλουν και το έτσι και το αλλιώς. Και λέει, μα σκυλιά είναι, λέει, τι ανάγκη έχουνε, έλεγε ο φυσιολογικός ο άνθρωπος εκείνη την εποχή. Τώρα τους δώσαμε τα λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν ότι από εκείνη την εποχή άρχισε σιγά σιγά να έρχεται από το εξωτερικό. Να έρχονται αυτές οι υπερβολές τις οποίες τις βλέπουμε σήμερα. Και άμα τολμήσεις και πεις κάτι τέτοιο, θα σε πούνε ότι δεν αγαπάς τα ζώα, ότι και έχουμε αρχίσει τώρα, φοβόμαστε τα ζώα, φοβόμαστε τους ομοφυλόφιλους, φοβόμαστε το ένα, φοβόμαστε το άλλο. Και αρχίζεις και λες, μήπως εγώ τελικά δεν είμαι καλά. Μήπως εγώ δεν πάω καλά τελικά. Γιατί δεν μπορεί όλοι να λένε έτσι και εγώ να λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, γιατί χάσαμε πλέον τη διαβάθμιση, χάσαμε την ιεραρχία, χάσαμε τελικά το ότι τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Λοιπόν, και το... Δεν είχαν αυτοί να φάνε. Δεν είχαν αυτοί να φάνε, ακριβώς. Αυτό λέει ο Φωτόπουλος. Τα ζώα είναι αγαπημένο, ναι. Και λέει ο Φωτόπουλος κάποια στιγμή, λέει, τι να τα κάνεις το σκυλί, λέει, γιατί δεν παίρνεις, λέει, πώς το λένε, δεν υιοθετείς ένα παιδί, τουλάχιστον να σου πει και ένα ευχαριστώ. Και λέει, οι άνθρωποι είναι αχάριστοι. Η επιχειρηματολογία που ακούμε σήμερα από τους ζωόφιλους, και καλά, που δεν είναι ζωόφιλοι, είναι εαυτόφιλοι. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει υπερβολικά τα ζώα, το έχουμε ξαναπεί, αλλά εγώ θα το λέω, ίσαμε να πεθάνω. Ο άνθρωπος που αγαπάει υπερβολικά τα ζώα και, πώς το λένε, και μειώνει τους ανθρώπους, είναι ένας άνθρωπος απίστευτα εγωιστής. Απίστευτα εγωιστής, που δεν μπορεί να δεχθεί το θέλημα του άλλου. Δηλαδή θέλει ένα ζώο να τον υπακούει, θέλει ένα ζώο να τον υπακούει, να του δείχνει αγάπη, γιατί δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη από επιλογή αυτό που κάνει το ζώο, είναι ένστικτο. Λοιπόν, επομένως δεν μπορεί να ακούσει το όχι, δεν μπορεί να δεχτεί κάτι διαφορετικό, επομένως θέλει ένα σκλαβάκι μπροστά του, το οποίο το ονομάζει ότι με αγαπάει και το αγαπάω, και τελειώνει η ιστορία. Γιατί δεν μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να του πούνε και ένα όχι. Και αυτό το όχι το εκλαμβάνουν επάνω τους ότι δεν είναι αγάπη.
μπορώ να σου πω όχι και να σε αγαπάω και να καίγομαι από αγάπη για σένα. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά είναι τόσο εγωιστές που δεν μπορούν να δεχτούν το όχι. Επομένως θέλουν σκλάβους. Και γι' αυτό δεν μπορούν να δεχτούν και το Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπερβολικά αγαπούν τα ζώα δεν είναι άνθρωποι χριστιανοί. Γιατί θέλουν και γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν την αγάπη του Θεού που αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Δεν μπορούν να το δεχτούν, δεν μπορούν να το βάλουν στο κεφάλι τους. Επομένως, δεν μπορούν να δεχτούν ότι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος σε αγαπεί τόσο πολύ, που σε αφήνει παντελώς ελεύθερο, ακόμα και αν χαθείς. Αλλά σέβεται τόσο πολύ την ελευθερία σου, που δεν θα παρέμβει πάνω σε αυτή. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, δεν μπορούν να το νιώσουν τι είναι. Γιατί αυτοί θεωρούν αγάπη την υποδούλωση του άλλου. Το να κάνει το άλλο στο θέλημά του. Λοιπόν, και το τρίτο ήταν, είπαμε, ο προσανατολισμός προς την Ευρώπη, και το τρίτο ήταν η αποκοπή από το Πατριαρχείο, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο και αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί για να μάθουμε τελικά κάποια πράγματα, θα τα πούμε και του χρόνου αυτά, βρίσκουμε τελικά έναν Οικουμενικό Πατριάρχη και του φορτώνουμε πάνω του όλα τα κακά, όλα τα κακά. Ότι είναι αιρετικός, ότι συμπροσεύχεται, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Πιστεύετε ότι όλα αυτά προέρχονται από την αγνή τους καρδιά? Όχι. Όχι. Όλα αυτά γίνονται για να μειωθεί η αξία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το οποίο εκεί που βρίσκεται κάνει τεράστιο αγώνα, και ας μην καταλαβαίνουμε μία εμείς, γιατί τα θεωρούμε όλα εύκολα. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα από το ότι κάποια στιγμή γίναμε, πώς το λένε, αποκοπήκαμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έγινε ολόκληρη ιστορία προκειμένου, ξεχνάω τη λέξη τώρα, που γίναμε όχι αυτόνομοι, αυτοκέφαλοι. Αυτοκέφαλοι. Δεν γίναμε αυτοκέφαλοι εκκλησία επειδή έπρεπε να γίνουμε αυτοκέφαλοι, αλλά για να αποκοπούμε από το κέντρο της Ρωμιοσύνης. Από τον πυρήνα, από την καρδιά. Από την καρδιά της Ρωμιοσύνης. Και γι' αυτό έχει πολεμηθεί τόσο πολύ το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρέπει να τα μάθουμε κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα για να καταλάβουμε τελικά σε τι καιρού ζούμε και με τι εχθρούς ζούμε τριγύρω μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από ό,τι γίνεται. Δεν γίνεται όταν κατηγορούνται κάποια πράγματα, δεν κατηγορούνται από την καρδιά τους την καρδιά. Δεν τα κατηγορούν από την καρδιά τους την καρδιά και εν ονόματι της αλήθειας. Γιατί έχουμε μπλέξει τώρα πια και μέσα στην εκκλησία μας οι ρωσόφιλοι, οι φίλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και αρχίζουν μια ιστορία να φύγει το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη και να πάει στη Ρωσία που είναι ελεύθερο. Ποιος είναι ελεύθερος? Η Ρωσία. Σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Λοιπόν, επομένως, όλα αυτά θα δούμε πώς θα τα φτιάξουμε και πώς θα τα... Και είπαμε, βέβαια, θα μιλήσουμε ακόμα και για τον ησυχασμό που μιλάμε. Ο ησυχασμός τι είναι? Πάλι για το πρόσωπο του Χριστού θα μιλήσουμε. Απλά θέλουμε να το βάλουμε σε ένα ιστορικό πλαίσιο για να καταλάβουμε ότι αυτό στο οποίο φτάσαμε σήμερα έχει χυθεί πολύ αίμα, έχει χυθεί πολύ υδρότας, έχει γίνει πολύ κόπος, πολύ αγώνας για να τα πάρουμε εμείς έτοιμα σήμερα. Καλό θα ήταν να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε και λίγο για τις Οικουμενικές Συνόδους, που άμα καθίσουμε και μιλήσουμε ιστορικά το τι έγινε στις Οικουμενικές Συνόδους, νομίζω το είχαμε πει και την άλλη φορά, δεν είναι ότι πήγανε κάποιοι επίσκοποι εκεί και συζητήσαν όμορφα και ωραία να μιλήσουμε για την αίρεση του Αρίου, τι έχετε να πείτε εσείς, και να βγάλουμε μια απόφαση. Έγινε σκοτωμός. Γινότανε σκοτωμός. Στις Οικουμενικές Συνόδους γινότανε σκοτωμός. Για να μπορέσουμε εμείς να τα έχουμε όλα έτοιμα σήμερα, έγινε πολύ μεγάλο αγώνα. Και φανταστείτε κιόλας ότι ψάχνουμε με το φανάρι να βρούμε λάθη, να βρούμε στραβοπατήματα και των Αγίων ή οτιδήποτε. Γιατί φανταστείτε ότι σε μια εποχή κιόλας που έπρεπε να λυθούν τεράστια ζητήματα χωρίς να υπάρχει εύκολη επικοινωνία, χωρίς να υπάρχει το διαδίκτυο, χωρίς να υπάρχει συγκοινωνίες, χωρίς να υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Εδώ σήμερα που είναι όλα τόσο και γίνονται τόσα μπερδέματα και τόσο... Φανταστείτε εκείνη την εποχή, προκειμένου εμείς να τα βρούμε όλα έτοιμα σήμερα. Όλα έτοιμα. Και τότε, όπως είπαμε, σκοτωνόντουσαν για τα δόγματα. Δηλαδή για πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με τη σωτηρία του ανθρώπου. Εμείς σήμερα σκοτωνόμαστε για τη μάσκα και για τα εμβόλια.
Γιατί, λοιπόν, τότε σκοτωνόντουσαν για τα δόγματα που ήταν πολύ βασικά, γιατί έχουν να κάνουν με τη σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν, καλό θα ήταν να βρούμε και λίγο, να δούμε και λίγο, όχι μόνο στις Οικουμενικές Συνόδους, όχι μόνο τι αποφάσισαν, γιατί επί της ουσίας, τι μαθαίνουμε μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Για το πρόσωπο του Χριστού μαθαίνουμε πάλι. Δηλαδή, να μάθουμε τελικά ο μονοφυσιτισμός. Είχε μία φύση ο Χριστός ή δύο φύσεις. Είχε μόνο τη θεία, είχε μόνο την ανθρώπινη ή είχε τη θεία και την ανθρώπινη. Αυτά είναι πολύ φυσικά. Μα και εμείς μονοφυσίτες είμαστε. Και εμείς μονοφυσίτες είμαστε. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο. Ο τρόπος, δυστυχώς δεν τα βλέπουμε. Ότι είμαστε αριανιστές σε πολλά. Ο προτεσταντισμός είναι ένας αριανισμός. Ο προτεσταντισμός είναι ένας αριανισμός. Ο αριανισμός συνεχίζει και υπάρχει. Δυστυχώς συνεχίζει και υπάρχει. Γιατί είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό πράγμα αυτό το οποίο κατάφερε ο Άριος. Να συνεχίζει να υπάρχει με ένα εκατομμύριο μορφές. Είναι ένα, πραγματικά ένα τέρας ο αριανισμός. Το οποίο ναι, είναι μια λερναία έδρα. Ένα κεφάλι κόβεις, δύο βγαίνουν. Και το οποίο συνεχίζει και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε, έχουμε πολλά αριανικά στοιχεία πάνω μας. Και γι' αυτό τελικά δεν βρίσκουμε στη ζωή μας, επειδή κάνουμε πάρα πολλά λάθη, έχουμε γνωρίσει την Ορθοδοξία με πολύ λάθος τρόπο, γι' αυτό τελικά δεν βρίσκουμε τον Χριστό. Γι' αυτό τελικά δεν φτάνουμε σε αυτό που φτάσαν οι Άγιοι. Γι' αυτό τελικά δεν φτάνουμε στην αγιότητα. Δυστυχώς. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά επί του πρακτέου δεν είμαστε ορθόδοξοι. Ορθή δόξα. Γιατί ποιος έχει μελετήσει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον κατεξοχήν ησυχαστή. Ο κατεξοχήν ησυχαστής ποιος ήτανε? Η Παναγία. Ο κατεξοχήν ησυχαστής ήταν η Παναγία. Αυτή μας δίδαξε τον ησυχασμό και έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δύο ομιλίες στα εισόδια της Θεοτόκου, τα οποία πραγματικά το κεφάλι σου αρχίζουν εκρήξεις μέσα στο κεφάλι διάφορες με αυτά που έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τα εισόδια της Θεοτόκου και τα οποία θα τα κάνουμε του χρόνου, θα μιλήσουμε. Είπαμε πόσα θα πούμε. Δυστυχώς είναι θέματα ανεξάντλητα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα. Αυτά που είπαμε τώρα είναι κατά κάποιο τρόπο αυτά που θα πούμε του χρόνου με λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν σας κέρδισα καθόλου με αυτό. Θα κάνω μια φοβερή προσπάθεια μέσα στο καλοκαίρι να τα ετοιμάσω όλα. Θέλω να ετοιμάσω τις σημειώσεις, να τις βιβλιοδετήσω, να τις έχετε έτοιμες όλες. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και κάτι. Το κατηχητικό δυστυχώς δεν έχει παιδιά. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγα. Και δυστυχώς, δεν το λέω τώρα για να πω για τον εαυτό μου, κάνω πολύ μεγάλο αγώνα, όπου ο χρόνος μου εμένα είναι πολύ περιορισμένος και λόγω και της εργασίας μου και λόγω και του πανεπιστημίου και των ομιλιών, γιατί αυτά εδώ πέρα για να γίνουν, δεν γίνονται μέσα σε δύο ώρες. Θέλουν πολύ κόπο να μαζευτούν και να γίνουν ένα ενιαίο πράγμα. Και ειλικρινά να σας πω ποια είναι τα θέματα που ετοιμάζω για το κατηχητικό, θεωρώ ότι είναι πολύ κρίμα, και το λέω τώρα για να ακουστεί και μέσα από το διαδίκτυο, ότι είναι πολύ κρίμα να μην έχει παιδιά ένα τέτοιο κατηχητικό. Δεν σας το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε κατά διάνοια. Αλλά μπορώ να ευλογήσω όμως τον αγώνα μου. Αυτό ναι. Αυτό ναι, θέλω να ευλογηθεί, γιατί πραγματικά κάνω αγώνα. Το αποτέλεσμα δεν το ξέρω. Το αποτέλεσμα είναι του Θεού. Τον αγώνα τον κάνω. Λοιπόν, και άμα σας πω τα θέματα για τα οποία ετοιμάζω, δεν θα τα κάνουμε όλα βέβαια, γιατί είναι και αυτά πάρα πολλά, είναι. Τα λέω για να ακουστούν κιόλας. Ορθόδοξος και δυτικός τρόπος ζωής. Η διαφορά του ορθόδοξου με τον δυτικό τρόπο ζωής. Ποιος ήταν ο δυτικός διαφωτισμός και ποιος ήταν ο ορθόδοξος φωτισμός. Και μετά αρχίζουμε. Ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο. Ποια είναι η σχέση του χριστιανού με τον πλησίον. Ποια είναι η ορθόδοξη διδασκαλία για την εργασία. Τι είναι ο γάμος. Τι είναι η οικογένεια. Για την τεκνογονία. Για την ανατροφή των παιδιών. Για την αγωγή των εμβρίων, για το πώς πρέπει το παιδί από την εμβριακή κατάσταση, ακόμα το πώς θα πρέπει να του προσφέρω την εκπαίδευση, ακόμα όταν είναι στην κοιλιά της μάνας. Για τον εφεμινισμό και την ιεροσύνη των γυναικών, για την παρθενία και τον μοναχισμό. Ποια είναι η σχέση της Εκκλησίας με την πολιτική. Ποια είναι η σχέση της Εκκλησίας με το κράτος. Ποια είναι η σχέση της Εκκλησίας με τα κοινωνικά προβλήματα. Για τον πλούτο και τη φτώχεια,
για τον όρκο, για τον πόλεμο, για την οικολογική κρίση, για την τεχνολογία. Και αρχίζουμε μετά θέματα βιοηθικού προβληματισμού, για τις δυσκολίες για τη χριστιανική βιοηθική στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Και αρχίζουμε μετά για την παρεμβατική τεκνοποίηση, να πούμε κάποια λόγια, δηλαδή για την ενδοσωματική γονιμοποίηση, για την εξωσωματική γονιμοποίηση, για την κλωνοποίηση, θεραπευτική κλωνοποίηση, κλωνοποίηση με βλαστοκύτταρα, πανέθετη μητέρα, υποκατάστατη μητέρα, όλα αυτά τα θέματα, για τις επιφυλάξεις και τοποθετήσεις. Μετά αρχίζουμε για τις μεταμοσχεύσεις. Για τις μεταμοσχεύσεις, για τον πόνο, για την ασθένεια, τι είναι η ασθένεια από θεολογικής πλευράς, για τις αρρώστιες, τα γυρατιά και τον θάνατο, ποια είναι η διαφορά της αυτοθυσίας με την αυτοκτονία, για τον θάνατο, για την ευθανασία, για την ευγονική, για τα προβλήματα ψυχικής υγείας του σύγχρονου ανθρώπου, για την καύση των νεκρών, για την ανάσταση, για τη θέωση, για την τεχνητή νοημοσύνη, για το γουόκισμο, το κίνημα γουόκ. Λοιπόν, θα τα ανεβάζουμε. Αλλά ειλικρινά σας μιλάω, είναι κρίμα να γίνεται τέτοιος αγώνας, γιατί αυτό το πράγμα για να μαζευτεί και να μπορέσει να γίνει μέσα σε ένα μάθημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι πολύ κρίμα. Θεωρώ εγώ ότι εγώ κάνω σε παιδιά λυκείου, και ας είναι και μετά το λύκειο, δηλαδή ένα 19, 20, 21 χρόνο, και είναι κρίμα να μην υπάρχουν παιδιά να έρθουν, όχι να τα δεχτούν με το έτσι θέλω, αλλά να τα ακούσουν, να ακούσουν κάτι διαφορετικό. Είναι ακριβώς. Εγώ κρατάω παιδάκια και είναι από 18 μηνών αχριεμένα από τώρα. Η ευθανασία και η καύση νεκρών απαγορεύεται από το Θεό. Ναι, αλλά στα παιδιά σήμερα, όχι και να το ξέρουν, στο νέο σήμερα, πρέπει να το εξηγήσεις κάποια πράγματα. Τον άρθρο εγώ και να του πω ότι απαγορεύεται η καύση του νεκρού, γιατί έτσι το λέει η Εκκλησία. Άμα σ' αρέσει, δέξου το. Δεν θα το δεχτεί έτσι. Πρέπει να το εξηγήσω του άλλου τι είναι αυτό. Πρέπει να το εξηγήσω τι είναι η ευθανασία. Αυτή η πληροφορία όμως με το κινητό δεν μπορείς να τα ξεκολλήσεις πλέον. Όχι. Όχι. Αυτό εδώ που κάνουμε εδώ πέρα δεν το θέλουν οι νέοι. Το ξέρω. Εμείς είμαστε η προηγούμενη γενιά. Το ξέρω. Εγώ εντάξει, θέλησα τώρα να το πω. Θέλησα να το πω και μέσα να ακουστεί. Εγώ περιμένω τα παιδιά από Οκτώβρη πλέον που θα ξεκινήσουμε. Όποια θέλει ας έρθει να συζητήσουμε. Εμείς εδώ συζητάμε κιόλας. Δηλαδή να πούμε, να μου φέρουν τις αντιρρήσεις τους. Εγώ σίγουρα δεν ξέρω να απαντήσω σε όλα. Αλλά ξέρω ότι μπορώ να βρω απαντήσεις σε όλα. Δηλαδή μπορεί όταν θα έρθει κάποιος να με ρωτήσει και από εσάς. Μπορεί να μην ξέρω να απαντήσω αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω ότι θα υπάρχει απάντηση. Και την απάντηση αυτή θα ψάξω να τη βρω και θα σας τη φέρω. Λοιπόν, απλά θεωρώ ότι είναι κρίμα να μην είναι γεμάτα τα κατηχητικά όταν έρχεται μια εκκλησία η οποία προσφέρει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα και τα αδιέξοδα του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου το μεγάλο. Είμαι 52 χρονών άνθρωπος πλέον και μπορώ να απαντήσω με κάθε βεβαιότητα και να πω με κάθε βεβαιότητα ότι ναι, τώρα πια που έχω περάσει κάποιες καταστάσεις, έχω περάσει κάποια προβλήματα, ναι, μπορώ να πω με κάθε βεβαιότητα ότι η εκκλησία προσφέρει λύσεις και διέξοδα. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα πλέον. Αυτά. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, θα περάσετε καλά. Δεν υπάρχουν διακοπές, το ξέρετε αυτό, πνευματικά, εντάξει. Λοιπόν, το είπα και πέρσι, θα το πω και φέτος. Λοιπόν, δεν υπάρχουν διακοπές, γιατί ο διάβολος δεν κάνει διακοπές. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να μην ξεχνάμε την προσευχή, να μην ξεχνάμε να μελετάμε, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να μένει σε επαφή με όλα αυτά, γιατί άμα τα αφήσουμε, μας αφήνουν και αυτά τα ίδια. Δυστυχώς έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Σας έχω ένα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλά να περάσετε και με το καλό να μας έχει καλά ο Θεός και να τα ξαναπούμε. Τώρα θα δούμε πότε ακριβώς, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα δούμε πώς θα... Εντάξει, περάστε καλά. Εντάξει, ναι. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά.